Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να θυμίσω στην αναρωτώμενη κυρία Υπουργό της Εργασίας κάποια απτά μέτρα της προηγούμενης διακυβέρνησης και όχι φαντάσματα αντίμετρα, όπως για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%, που βεβαίως το πήγατε στο 24%, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, τη μείωση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κοινωνία είναι μαζί του γιατί δεν αντιδρά και δεν διαδηλώνει. Αλλά προχθές αυτήν εδώ την αίθουσα, 47 φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία βρέθηκαν και από κάθε κοινωνική ομάδα και από κάθε επαγγελματική τάξη ακούστηκε η ίδια κραυγή απόγνωσης, η ίδια απογοήτευση για την εξαπάτηση και την κοροϊδία. Δεν υπήρξε ούτε ένας που να μιλήσει με καλά λόγια για το τέταρτο μνημόνιό σας. Δεν υπήρξε δυστυχώς για σας ούτε ένας που να αναφερθεί στα ψευτοαντίμετρά σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κοινωνία μίλησε και η κοινωνία είναι απέναντί σας. Όλοι αυτοί που πλήττονται από αυτά που θα ψηφίσετε βεβαίως σήμερα το βράδυ, είτε θα εφαρμοστούν το 18, είτε το 19, είτε το 20. Γι' αυτό αυτές τις λίγες ώρες πριν την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου της αριστεράς, συνομιλήστε λίγο ειλικρινά με τον εαυτό σας, αντί να χειροκροτάτε γελώντας. Θυμηθείτε ότι εσείς που έχετε την ευθύνη για τον καταστροφικό δρόμο που πήρε η χώρα μετά τον Ιανουάριο του 2015, σκεφτείτε τι λέγατε στις πλατείες, στα τηλεοπτικά πάνελ, στις συγκεντρώσεις, εδώ μέσα στη Βουλή. Μήπως, λέω, αισθανθείτε λίγη ντροπή. Οι άνθρωποι που θα έσκιζαν τα μνημόνια σκίζουν και διαλύουν τις ζωές και τα όνειρα των ανθρώπων. Υπογράφουν 2-2 τα μνημόνια, κόβουν τις συντάξεις, ρίχνουν το αφορολόγητο, διαλύουν με τις εισφορές. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Παρακαλώ. Ελεύθερους επαγγελματίες, ένστολους, μισθωτούς, μικρομεσαίους, την κοινωνία που παράγει και μοχθεί. Σας θυμάμαι να κομπάζετε και να παρουσιάζετε παντού ως τη λύση για το δράμα της χώρας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτό αν θυμάστε που προέβλεπε παροχές 12 δις ευρώ και βγαίνει μόλις προχθές ο κύριος Βαρουφάκης χωρίς ντροπή και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ανοησία και μια οργανωμένη κοροϊδία για να κλέψετε, λέει, την ψήφο του λαού. Και τώρα τα 12 δις παροχές έγιναν 14,5 δις ευρώ μέτρα και ο λογαριασμός της χώρας 24 δις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν περάσει περίπου 2 χρόνια από τότε που ο Πρωθυπουργός ανέβαινε στις καρότσες των αγροτικών μηχανημάτων και υποσχόταν τα πάντα στους αγρότες. Υποσχεθήκατε φθηνό αγροτικό πετρέλαιο και ήρθατε και το κόψατε ΣΥΡΙΖΑ, στερώντας από τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής 130 με 160 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, στη μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κατά δική σας απόφαση και επιλογή, όπως λέει ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών, ο κ. Μοσκοβισή. Υποσχεθήκατε αναστολή πληστηριασμών περιουσιακών στοιχείων αγροτών και σήμερα δεσμεύετε τους λογαριασμούς των αγροτών και κτηνοτρόφων ακόμη και για αποζημιώσεις καταστροφών που υπέστησαν. Υποσχεθήκατε κατάργηση του τέλους επιτιδεύων στους αγρότες, μείωση της προκαταβολής φόρου 55% και για μια ακόμη φορά βεβαίως το τέλος επιτιδεύματος το κάνατε γαργάρα και την προκαταβολή φόρου την αυξήσατε στο 100%. Είστε η κυβέρνηση και μην το ξεχνάτε που φορολόγησε για πρώτη φορά τις αγροτικές επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ, βαφτίζοντας τη φοροεπιδρομή άβλυνση της φορολογικής επιβάρυνσης. Και αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού το Σεπτέμβριο του 2015. Ο Πρωθυπουργός που υποσχόταν αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ για τους αγρότες τον Ιούνιο του 2014. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που στις 7 Μαΐου του 2016 πανηγύριζε εδώ στη Βουλή ότι στη διαπραγμάτευση καταφέραμε κάτι ακατόρθωτο, μια ιστορική μέρα για τους αγρότες, αφορολόγητος στις 9.000, είναι ο ίδιος υπουργός του ίδιου Πρωθυπουργού που θα ψηφίσει σήμερα τη μείωση του αφορολογήτου στις 6.500 ευρώ.
Ο κύριος Τσίπρας που πριν κλειστεί στο Μαξίμου υποσχόταν σε όλες τις συγκεντρώσεις των αγροτών, 13η, 14η σύνταξη, σήμερα το βράδυ θα κόψει όχι μία, όχι δύο, τρεις και ενδεχομένως τέσσερις συντάξεις στους χαμηλοσυνταξιούχους αγρότες των 400 ευρώ. Μάλιστα, κυρία της κυβέρνησης, γιατί για τον συνταξιούχο αγρότη των 400 ευρώ. Το τέταρτο μνημόνιό σας επιφυλάσσει 8,64 περικοπή από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που θα ισχύει και για αυτούς βεβαίως μόλις βγουν οι εφαρμοστικοί νόμοι που τους εξισώνουν ομοιόμορφα στον ΕΦΚΑ, 6,50 από το αφορολόγητο, 1,514 ευρώ σύνολο και κάντε το λογαριασμό. Και είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, που από 1η-1η του 2017, κύριε Πρόεδρε, δεν σταματάνε πραγματικά, δεν έχετε βγάλει ούτε μία σύνταξη για τους 15.000 γεννηθέντες το 1950, όριμους προς συνταξιοδότηση αγρότες, κρατώντας τους ομήρους. Χάνουν έτσι συντάξεις 6 μηνών, την ίδια στιγμή τους καλείται να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, ενώ θα έπρεπε να τους δίνετε συντάξεις, και βέβαια τους παίζετε καθυστερήσεις με την περιβόητη περικοπή του 60% αν επιλέξουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Και δυστυχώς τα δύσκολα δεν σταματούν εδώ, γιατί με το ένα χέρι κόβετε συντάξεις και αφορολόγητο και με το άλλο χέρι διευρύνετε τη φορολογική βάση, βάζοντας φόρους, νέους φόρους στους ασφαλισμένους, γιατί για πρώτη φορά οι ασφαλιστικές εισφορές θα θεωρηθούν εισόδημα και θα φορολογηθούν ξανά. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την περίφημη Εθνική Αγροτική Σύνταξη των 384 ευρώ το 2021, που τη μεταθέτεται μόλις 10 χρόνια μετά, δηλαδή το 2031. Είναι μεγάλη η λίστα πραγματικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και με την ανοχή σας ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ούτε μία κοινωνική ομάδα και μάλιστα των πλέον αδυνάμων που να μην πλήττεται από τα μέτρα του τετάρτου μνημονίου σας. Σήμερα θα ψηφίσετε μία ακόμη μείωση. Από 1η Γενάρη του 2018, επίδομα θέρμανσης τελικά στα 58 εκατομμύρια ευρώ, από τα 210 ετησίως της κακιάς Νέας Δημοκρατίας. Τότε που μας κατηγορούσατε, όπως θα θυμάστε, ότι θυσιάζουμε τις ζωές των Ελλήνων που πεθαίνουν προσπαθώντας να ζεσταθούν με το μαγκάρι. Παρακαλώ πολύ, κλείστε. Φαίνεται όλη αυτή την κοινωνική καταστροφή και μιλάτε ακόμη για αντίμετρα, ξεχνώντας ότι για να εφαρμοστούν τα κύβδηλα αντίμετρά σας, το πλεόνασμα θα πρέπει να φτάσει τα 10 δις ευρώ, δηλαδή φορολόγηση μέχρι τις εξοντώσεων. Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, απόψε από αυτό το βήμα, ο Πρωθυπουργός θα σας ζητήσει να ψηφίσετε ναι σε όλα. Γιατί η κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς, κλείνω κύριε Πρόεδρε, πρέπει να παραμείνει με κάθε τρόπο στην εξουσία. Όταν θα σηκώνετε και τα δύο χέρια όμως, να θυμάστε πως είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που στις 25 του Γενάρη δήλωνε ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Προφανώς αντίστοιχη ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε, η θεσινή του δήλωση για να μιλήσουν και άλλοι βουλευτές, ότι θα φορέσει παρακαλώ σύντομα γραβάτα, γιατί το θέμα του χρέους πάει τόσο καλά. Τέτοιος κινησμός από έναν πρωθυπουργό σε έναν λαό που γονατίζει με τις πολιτικές σας. Ευχαριστούμε πολύ.